Να πούμε καλημέρα στον κύριο Βασιλείου και σήμερα. Γεια σας κύριε Βασιλείου. Χθες ήταν καταζητούμενος, σήμερα είναι στα χέρια της αστυνομίας ο 63χρονος για την υπόθεση της Metamax. Καλημέρα κύριε Αγαπητού. Καλημέρα. Ναι, μέχρι στιγμής υπάρχουν τρία πρόσωπα υποκράτηση, εκ των οποίων ο πρώτος συνελήφθηκε ηλικίας 57 χρόνων, ο δεύτερος 48 χρόνων και χθες ο 63χρονος συνταξιούχος αστυνομικός, ο οποίος οδηγήθηκε την ίδια μέρα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου και εναντίον του εκτόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για 8 μέρες. Mm-hmm. Ναι. Φαίνεται, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, κύριε Βασιλείου, ότι έταζαν, δεν ξέρω τι ακούστηκε χθες, θα μας το επιβεβαιώσετε ή όχι, έταζαν στον κόσμο πολύ μεγάλα ποσά που έφταναν μέχρι και τις 3.000 ή έδειχναν ότι θα μπορούσε κάποιος να πάρει μέχρι ένα τέτοιο ποσό καθημερινά. Μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που υπάρχουν, φαίνεται ότι διαφήμιζαν ότι μπορεί κάποιος να έχει κέρδος μέχρι και 3.000 ευρώ την ημερησίως. Αλλά πρώτα έπρεπε να δώσουν το ανάλογο, αντιλαμβάνομαι, για να αγοράσουν πακέτο τα θύματα. Ναι, πολύ σωστά. Mm-hmm. Πολύ σωστά, δηλαδή. Ναι. Πόσες καταγγελίες έχουμε, 78, μου είπατε, χθες? Ναι, σήμερα σχεδόν έχουν αγγίξει τις 90 οι καταγγελίες. Άρα έρχονται καθημερινά. Ναι. Ναι, ναι, μετά το άκουσμα ότι συνελήφθηκε και το τρίτο πρόσωπο που καταζητείτο, άρχισαν να τηλεφωνούν και να καταγγέλουν στην αστυνομία και άλλοι υποψήφιοι πελάτες ή θύματα αυτής της πλατφόρμας πυραμίδα. Μάλιστα. Άρα αυξάνονται τα θύματα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 9.000 ήταν Κύπρο και Ελλάδα. Ναι. Αυξάνονται συνεχώς. Άρα έχουμε αρκετό κόσμο ακόμα που να επηρεάστηκε. Κάποιοι θέλουν να... Εξαρτάται και πόσα χάσανε, είναι η αλήθεια, κύριε Βασιλή. Να σας πω την αλήθεια. Σίγουρα. Για να μπουν στη διαδικασία. Το μεγαλύτερο ποσό που χάθηκε ήταν κάποιες χιλιάδες από πολίτη. Ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς το συγκεκριμένο ποσό, διότι όπως σας είπα είναι 90 οι καταγγελίες. Δεν ξέρω ποιον ήταν το μεγαλύτερο ποσό που καταγγέλθηκε. Ναι. Και ο κύκλος των ερευνών, αντιλαμβάνομαι, παραμένει ανοιχτός, κύριε Βασιλείου. Παραμένει ανοιχτός σε συνεργασία με την Europol, την Interpol και πολύ στενή συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές στην Ελλάδα. Διότι ο 54χρονος και ο 63χρονος μετέβαινα τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, που πραγματοποιούσαν και σεμινάρια. Σεμινάρια. Α, μάλιστα. Σεμινάρια. Μάλιστα. Και κύριε Βασιλείου, άρα ενδεχομένως να δούμε και άλλες συλλήψεις. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αυτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, αν προκύψουν μαρτυρίες και οι καταθέσεις που εμπλέκουν και άλλα άτομα, σίγουρα θα προχωρήσουμε και στη σύλληψη και άλλων προσώπων. Ο 63χρονος παραδόθηκε. Ναι, ήρθε χθες στο τμήμα ανακοινώσεως εγκλημάτων κατά η ώρα 8 το πρωί και συνελήφθηκε με το ένταλμα που εκκρεμούσε εναντίον του. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Βασιλείου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα...